επειδή σκοπός μας είναι πάντα η εξυπηρέτηση του πολίτη και κατόπιν συνεργασίας που είχαμε με τον Περιφερειάρχη και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δική του ήταν ιδέα να συνεργαστούμε με τα όμορα ΚΤΕΝ. Από 19 Μαρτίου αρχινάμε τη συνεργασία μας, θα περνάνε από το σταθμό μας, είναι ο κεντρικός σταθμός, έχουμε ένα πολύ καλό σταθμό για να εξυπηρετούνται, να εξυπηρετήσουμε όλους τους επιβάτες. Βέβαια έχουμε δρομολόγια για τη Θεσσαλονίκη που μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και φοιτητές και από το νομό Λακωνίας και από το νομό Μεσσηνίας, αν και η Μεσσηνία έχει δρομολόγιο για τη Θεσσαλονίκη. Στο θέμα της μεταφοράς των μαθητών αναφέρθηκε η πρόεδρος του ΚΤΕΛ Αρκαδίας, λέγοντας ότι οι Δήμοι θα αναλαμβάνουν την ευθύνη της μεταφοράς των μαθητών από τη νέα σχολική χρονιά. Με το Καλλικρατικό Δήμο περιέρχονται τα σχολεία στους Δήμους. Ήδη όμως το Υπουργείο μας έχει δώσει μία παράταση, μας έδωσε μία παράταση μέχρι 31 Δεκάτου, μας έδωσε μία 29 Δευτέρου και μία καινούργια τώρα μέχρι τέλος του χρόνου. Μέχρι τέλος του σχολικού έτους. Επειδή όμως με κάποιους Δήμους είχαμε προχωρήσει σε κάποιες προεργασίες, θα υπογράψουμε κάποιες συμβάσεις με τους Δήμους. Με άλλους όμως που δεν είχαμε προχωρήσει, θα περιμένουμε να τελειώσει το σχολικό έτος. Εξυπηρετούνται τα παιδιά, δεν έχουμε κανένα παράπονο. Όπως εξυπηρετούνται. Βέβαια τώρα με τους Δήμους έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα στο οικονομικό. Έχουμε υπόσχεση από τον Υπουργό ότι θα αλλάξει ο τύπος αυτός που μας έχουν δώσει για να υπολογίζουμε το κόστος μεταφοράς. Το κράτος μας χρωστάει, δεν μας έχει δώσει λεφτά. Όλο το σχολικό έτος από αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι σήμερα, τώρα ήδη εκταμιεύονται κάποιο ποσό, όχι. Και τα έξοδα είναι πολλά. Έχουμε, το πετρέλαιο έφτασε σε υπέροχη τιμή. Δηλαδή, να πω κάτι, εμείς δουλεύουμε τώρα από Σεπτέμβριο, τόσους μήνες και δεν έχουμε πάρει δραχμή για αυτά τα σχολεία. Επιδοτούμε το λειτουργικό κόστος των λεωφορείων από δικά μας έξοδα. Τα δρομολόγια τα κάνουμε, επιβατικό κοινό δεν έχουμε. Ο κόσμος λόγω της οικονομικής κρίσης έχει πολύ μειώσει τις μεταφορές του. Και μην ξεχνάτε ότι το ΚΤΕΛ κάνει και δρομολόγια στα χωριά. Να μην ξεχάσουμε για αυτούς τους ηλικιωμένους που είναι στα χωριά και θέλουν να έρθουν για έναν γιατρό, θέλουν να έρθουν στην πόλη μόνοι τους μέσα εκεί πέρα. Πάμε με δύο μετρήσεις σε κάποια χωριά που και με κάποιες φορές πάει ο οδηγός μόνος του. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και ένα κοινωνικό έργο.